Ιουλιόπουλος Γιώργος, Τσίτος Φίλιππος, Γιώργου Λάγια, Γκορίτσα Σωτήρης, Αγγελίδη Αντουανέτα, Αντωνίου Αγγελική, Λαυρόπουλος Κώστας, Λικιαρδόπουλος Γιώργος, Γιάνναρης Κωνσταντίνος, Τζίτζης Στράτος, Περάκης Νίκος, Ηλιάδης Διονύσιος, Ντένης, Γεωργίου Χρήστος, Χασάνδρα Βίκη, Μπουλμέτης Τάσος, Παναγιωτάτος Δημήτρης, Ξανθόπουλος Γιάννης, Μαυροειδής Ηρακλής, Νούσιας Γιώργος, Καρδαράς Αλέξης, Σεϊτανίδης Βαγγέλης, Μακρύς Γιώργος, Βούλγαρης Παντελής, Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Αλεξανδράκη Ελένη, Παπαχατζής Παναγιώτης, Θεοδωράκη Στέλλα, Αναστόπουλος Χάνος, Βολέβας Μάρκος, Μαραγκουδάκη Κατερίνα, Καφετζόπουλος Αντώνης, Γραμματικός Νίκος, Μασκλαβάνου Δώρα, Πολυβάρ Κλώδιο, Καριστιάνη Ιωάννα, Θωμόπουλος Ανδρέας, Παναγιωτόπουλος Νίκος, ο σεναριογράφος, Κωνσταντακόπουλος Ηλίας, Σεβαστίκοπουλου Πέτρος, Παπαδημητρίου Νίκος, Τιμογιαννάκης Παναγιώτης, Γιάνναρος Αλέκος, Καρυπίδης Γιώργος, Μαρκουλάκης Κωνσταντίνος, Ζορμπά Μαρία, Χατζησάβας Μινάς, Ζωιοπούλου Αγλαία, Χούρσογλου Περικλής, Κίκας Κωνσταντίνος, Σακαρίδης Ιωάννης, Ραΐσης Βασίλης, Καρκανεβάτος Πάνος, Ινδαρές Δημήτρης, Καραντινάκης Γρηγόρης, Πεζάς Αλέξης, Γεωργίου Γιώργος, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Ιακωβίδης Γιάννης, Παπαδημητρίου Γεστημανή, η Μάνια, Πανουσόπουλος Γιώργος, Αδάμης Ηλίας, Απειρανθίτης Νίκος, Ανδρέου Γιώργος, Χαραλαβόπουλος Βασίλης, Ψηλάκης Σταύρος, Σαρκετζής Σίμος, Σισκοπούλου Φωτεινή, Πετροπούλου Γεωργία, Μαλέα Όλγα, Τριανταφυλλίδης Ιάσον, Παπαλιός Γιώργος, Βερέμης Παναγιώτης, Φένεκ Μικελίδης Νίνος, Μάινας Στέλιος, Πυρπασόπουλος Γιώργος, Κατσαΐτης Δημήτρης, Κουλίεβα Ταμίλα, Κόκκινος Αντώνης, Δανίκας, ναι, συνέχισε το Δανίκα. Δανίκας Δημήτρης, Μπαζάκα Τένις, Φέστα Γιώτα, Ζερβουλάκος Παναγιώτης, Ψαράς Πάνος, Μπέη Κατερίνη, Τσιτσόπουλος Γιάννης, Τιμούλης Γιώργος, Καραμίχος Γιώργος, Πάλε Ιλισέλ, Παπαστάθης Λάκης, Βαρυκοβιώτης Κώστας, Κοντόπουλος Δημήτρης, Δανίδου Βασιλική, Τρακουλαράκος Γιάννης, Κρεζίας Εμμανουήλ, Σαμιώτης Διονύσης, Παναγιώτης Ζήνος, Κατσούφη Βασίλης, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Μαντά Μαργαρίτα, Αρσένη Αναστασία, Θανασόπουλος Μαρίνος, Μάθενα Ευαγγελία, Καρτάς Δημήτρης, Μυστέριο Χριστός. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο ΕΦΠΙΟΥ του σώου του καταστατικού για να είναι ιδρυτικά μέλη και βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ακαδημία έκλεισε, το αντίθετο, άνοιξε τις πόρτες της σε όλους τους υπόλοιπους και από αύριο όποιος πληρεί του σώου του καταστατικού μπορεί να προταθεί από δύο μέλη της Ακαδημίας για να γίνει μέρος και αυτή είναι η διάθεσή μας. Παύλο, με δύο λόγια για να δώσω μια αίσθηση. Πάρτε να μας πένει εξής, να εξασφαλίσουμε αφενός να είναι άνθρωποι ένεργοι και ταυτόχρονα να υπάρχει κάποιο έργο από πίσω. με αυτό το γνώμονα έχουμε βάλει κάποια κριτήρια. Επίσης η Ακαδημία προτίθεται στην πορεία να κάνει κάτι τόσο καλή ξεκαθαρίσει. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συσσωρεύεται κόσμο ο οποίο από ένα σημείο και πέρα δεν είναι ενεργό. Πάνω σε αυτό υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Αλλά χοντρικά αυτή είναι η άποψη. Κάποιο έργο για όλες τις ειδικότητες έχουμε προβλέψει ένα χι έργο. Δεν έχει νόημα τώρα από λεπτομέρειες. Και ταυτόχρονα ένα χι έργο τελευταία πενταετία ή εφταετία για τους κοινοθέτες. Από την άλλη, όπως είπαμε στην αρχή, πρόσωπα του ελληνικού σινεμά, τα οποία έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει και εδώ και κάποια χρόνια ή και μία-δύο δεκαετίες πιθανόν είναι ανεργοί, έχουν τη δυνατότητα να προταθούν και να είναι επίσημα μέλη. Όπως ξεκινήσαμε με τα πρόσωπα πρώτα. Και εδώ που σας διαβάζω, οι ειδικότητες, οι ειδικότητες που περιλαμβάνει είναι ο σκηνοθέτη, ο σεναριογράφος, ο παραγωγού, ο ηθοποιού, ο μαθηγάδης, μουσικοσυνθέτη, δυτικού κινηματογράφου, διανομέ κινηματογραφικών ταινιών, του Σάκη, υπεύθυνου κινηματογραφικού εργαστηρίου και
εν ενεργεία θεσμικού οργάνου, δηλαδή μπορεί να πάει από εν ενεργεία πρόεδρο του Θεσμικού Κέντρου Κινηματογράφου, φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, δράμα, καρδιά για τη στοιχεία του. Για την κάθε αυτή κατηγορία, ειδικά όταν είναι για την τεχνική κινηματογράφου, βέβαια μιλάμε για όλε αυτέ που είναι και βραβεύσιμε κατηγορίε, οι οποίε είναι ΕΒΕ, Δημοσιογραφία, Οικολήπτη, Σαφράτο και Κινηματολόγο, όλε τι κατηγορίε που είναι και βραβεύσιμε. Για κάθε κατηγορία υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία κρίναμε ότι καλύπτουν γενικά αυτή την ισορροπία μεταξύ του να είναι ανοιχτή σε πιο πολύ κόσμο, αλλά σε κόσμο που να είναι και άνθρωποι που είναι ενεργοί και είναι κάποιο δυνατό έργο. Έχετε ενημερώσει το Υπουργείο για αυτό ακριβώς και αν όταν καταθέσει ο Υπουργός τον νόμο έχει μια άλλη ιδέα για τα κρατικά βραβεία που θέλει να κάνει να το δώσει με έναν τρόπο που να κάνει μια άλλη επιτροπή, τι θα γίνει, θα υπάρχει η Ακαδημία και τα κρατικά βραβεία του Υπουργείου? Φυσικά να μπορώ να απαντήσω. Νομίζω ότι με αυτό που έγινε χθες ο Υπουργός έχει ήδη απαντήσει. Προφανώς ούτε μπορούσε, αλλά ούτε και πήρε κάποια αποφασία. Άρα νομίζω ότι αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε ως κρατικά βραβεία είναι παρελθόν και δεν είμαστε πάντα. Νομίζω ότι η μόνη πλέον προοπτική που υπάρχει είναι τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και για να πω την αλήθεια, έχω την υποψία ότι ο Υπουργός μάλλον χάρη να μου. Έχετε μιλήσει και κάτι άλλο. Είναι λίγο ασαφές και να πούμε και να ρωτήσετε. Όταν τον είχαμε συναντήσει ως ο Δημήτρης, πάλι τώρα να συναντήσουμε από το Θεό,